Πώς μπορούμε να δούμε τι είναι αόρατο μέσα στα έργα τέχνης με έναν ακριβή αλλά μη παρεμβατικό τρόπο? Οι ερευνητές εδώ στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο στην Βόρεια Ισπανία πιστεύουν ότι έχουν βρει την απάντηση. Αυτή βασίζεται σε υλικά στα οποία δεν πάει ο κοινός νους. Ένα από αυτά είναι το γραφένιο. Το γραφένιο λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής συχνότητας. Είναι σε θέση να παράγει υψηλότερα σήματα συχνότητας από χαμηλότερες συχνότητες με έναν σχετικά εύκολο τρόπο. Το γραφένιο μας επιτρέπει επίσης να εμβαθύνουμε στα έργα τέχνης και να προσδιορίσουμε τη χημική σύνθεση των υλικών τους. Οι εικόνες που λαμβάνονται με τον σαρωτή γραφενίου συνδυάζονται στην συνέχεια με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και τρισδιάστατες αρρώσεις υψηλής απόδοσης για να δημιουργήσουν εικόνες κλειστών τρισδιάστατων αντικειμένων, των οποίων τα κρυμμένα μυστικά μπορούν στη συνέχεια να μελετηθούν πιο εύκολα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το πραγματικό χρώμα των έργων τέχνης. Έχουν φωτιστεί και καταγράφονται από μια κάμερα. Τεχνικώς το πιο δύσκολο είναι να συνδυάσεις όλες τις μεμονωμένες αρρώσεις. Αυτές οι αρρώσεις πρέπει να ευθυγραμμιστούν αυτόματα. Και αν αυτό δεν αγγίξει την τελειότητα, φτάνοντας σε ακρίβεια 0,2 χιλιοστών, τότε θα έχουμε μια κακή ανακατασκευή των χρωμάτων. Ο συγκεκριμένος σαρωτής σχεδιάστηκε από τους επιστήμονες ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος για να μελετά τόσο τα τρισδιάστατα αντικείμενα, όσο και τους πίνακες που έχουν επίπεδη επιφάνεια. Πρόκειται για ευέλικτο όργανο, αναγκαίο για την συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης. Οι υπάρχοντες σαρωτές για τα έργα τέχνης είναι σήμερα πολύ ακριβοί. Η τεχνολογία μας έχει σχεδιαστεί για να είναι πολύ φθηνότερη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έναν συμπαγή ελαφρύτερο σαρωτή που μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε μουσεία ή σε εργαστήρια για τη μελέτη αντικειμένων. Συντηρητές στο Μουσείο Καλών Τεχνών των Αστουριών παρέχουν στους ερευνητές καμβάδες για να δοκιμάσουν το σαρωτή. Το συγκεκριμένο σκάνερ έχει ήδη δοκιμαστεί ακόμα και σε ιστορικούς πίνακες από την συλλογή του μουσείου. Και τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, λένε οι συντηρητές. Μπορούμε να ανακαλύψουμε πόσο βαθιά είναι το βερνίκι και τα στρώματα χρώματος. Μπορούμε να δούμε αν υπήρχαν προκαταρκτικά σχέδια πριν ζωγραφιστεί ο πίνακας, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για αυτά τα σχέδια. Επίσης, προσπαθούμε να δούμε αν ο σαρωτής είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα διαφορετικά υλικά στο εσωτερικό του πίνακα, όπως βερνίκια, συνδετικά και χρωστικές ουσίες. Όμως πώς και με ποιες άλλες τεχνολογίες θα μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτή η ερευνητική προσπάθεια? Στοιχεία από τον σαρωτή γραφενίου χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής smartphone που βασίζεται στην επωνομαζόμενη επαυξημένη πραγματικότητα. Όταν αυτή αναπτυχθεί, οι επισκέπτες του μουσείου θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα έργα τέχνης με έναν διαφορετικό, πιο ολοκληρωμένο και ελκυστικό τρόπο. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να μπορέσει πραγματικά να δει μέσα στον πίνακα. Για παράδειγμα, σε αυτό τον πίνακα έχουμε ανακαλύψει έναν μυστηριώδη αριθμό 34 να έχει γραφτεί κάτω από τα στρώματα χρώματος. Ανακαλύψαμε επίσης ότι μία από τις μπέρτες ήταν αρχικά πράσινη. Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι ο σαρωτής γραφενίου που δημιούργησαν και οι εφαρμογές του θα μπορέσουν να εισέλθουν στην αγορά το αργότερο σε 5 χρόνια από σήμερα.